Η Αγία Ελένη ήρθε εδώ, στους Αγίους Τόπους, το 325, με ένα επιτελείο επιστημόνων, αρχαιολόγων, μηχανικών, ιστορικών, και έκανε επιστημονική έρευνα και βρήκε τους τόπους που συνδέονται με τον Χριστό και με τους Αποστόλους και με τα θαύματα του Χριστού, και όπου με μαρτυρημένα ανακαλύφθηκε τόπος που συνδέεται με τον Χριστό, έστησε ναό, έκτισε ναό. Πρωτίστως εδώ στο τόπο που βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός, θα πάμε λίγο μετά, και που υπήρχε ο τάφος του Χριστού μας, έτσι, ο Πανάγιος τάφος, και ο Γολγοθάς. Πώς ξέραμε ότι εδώ ήταν ο Γολγοθάς? Από τότε ο Αδριανός είχε χτίσει εδώ ναό της Αφροδίτης, επίτηδες, ιδωρολάτρης αυτός, για να μολύνει τον τόπο. Γιατί στους ναούς Αφροδίτης γινόταν επίσημα πορνεία. Έτσι, θεωρείται πράξης λατρείας η πορνεία στους ναούς της Αφροδίτης. Και υπήρχαν άνθρωποι δυστυχώς που υπηρετούσαν αυτά τα πράγματα εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά τα κατήργησε ο Χριστός μας. Ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν, η Αγία Ελένη, γκρέμισαν αυτό το ναό της Αφροδίτης, αυτό το βδέλημα, και ξέραμε ότι εκεί ήταν ο Γολγοθάς, και βρέθηκε και η οπή που σας είπα θα πάτε να προσκυνήσετε και θα δείτε που ευωδιάζει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν βάζουν άρωμα εκεί πέρα. Όπως ευωδιάζει και η πλάκα του Παναγίου Τάφου. Έτσι, ο τάφος που θα μπείτε μέσα να προσκυνήσετε έχει δύο διαμερίσματα. Στο πρώτο διαμέρισμα υπάρχει ένας λίθος που είναι κομμάτι από το λίθο που έφραζε την πόρτα του τάφου, το οποίο κύλησε ο άγγελος και αναρωτιόντουσαν οι μυροφόρες πώς θα τον κυλήσουμε, έτσι, που ήταν πάρα πολύ βαρύς. Οι τάφοι στα χρόνια του Χριστού ήταν δωμάτια ολόκληρα, έτσι, σπήλαια κλπ. Και μία μεγάλη πέτρα, πώς είναι οι μπυλόπετρες που έχουμε, ας πούμε, στα ελαιοτριβία τα δικά μας, την κυλούσαν και σφράγιζε ο τάφος. Και επιπλέον υπήρχαν και 16 στρατιώτες που φιλούσαν τον τάφο του Χριστού. Ήταν τελείως τρελό αυτό που είπαν οι Εβραίοι, ότι ήρθαν οι μαθητές που αυτοί είχαν φοβηθεί και τη σκιά τους φοβόντουσαν, και περάσαν 16 στρατιώτες, κύλησαν και το λίθο και πήραν τον Χριστό και τον ξετύλιξαν κιόλας. Ήταν τελείως λάθος όλα αυτά που λέγανε. Γι' αυτό κάποιοι που ξεκίνησαν να αμφισβητήσουν την Ανάσταση του Χριστού, μελετώντας όλα αυτά τα δεδομένα, τα ιστορικά, κατέληξαν να γίνουν κήρυκες της Ανάστασης του Χριστού. Αυτοί που ξεκίνησαν δηλαδή για να γράψουν βιβλία αρνητικά, αντιχριστιανικά, τελικά γίνανε οι ίδιοι κήρυκες, γιατί ήταν άνθρωποι με λογική, έτσι, και η λογική λέει ξεκάθαρα ότι αποκλείεται να μην έχει γίνει η Ανάσταση του Χριστού. Ούτε νεκροφάνεια έγινε, ούτε τίποτε. Ήτανε πραγματικός θάνατος και πραγματική Ανάσταση του Χριστού μας. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι ένα παρεκκλήσιο γύρω-γύρω από τον Πανάγιο Τάφο, έτσι, πίσω μας είναι ο Πανάγιος Τάφος, πίσω σας. Γύρω-γύρω υπάρχουν παρεκκλήσια μικρά που σχετίζονται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Λοιπόν, εδώ είναι μία κολόνα, ένα κομμάτι κολόνας από το Πρετόριο που πήγαμε το πρωί, που ήταν η φυλακή του Χριστού μας. Ναι, η πρώτη εκκλησία της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου γκρεμίστηκε το 614 από τους Πέρσες, οι οποίοι είπαμε ήρθαν εδώ και γκρέμισαν όλες τις εκκλησίες εκτός από την Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλέμ και το ναό του Αγίου Σάβα, το καθολικό του μοναστηριού του Αγίου Σάβα. Όλα τα άλλα τα γκρέμισαν. Και ξαναχτίστηκε μετά ο ναός εδώ της Αναστάσεως από τον Άγιο Μόδεστο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Μετά ήρθαν οι Άραβες και μετά πάλι ο ναός είχε φθορές, είχε πυρκαγιές, πάρα πολλά πέρασε, ήρθαν οι Σταυροφόροι, κάνανε τις δικές τους αλλαγές, προσθήκες κλπ. Γι' αυτό αρχιτεκτονικά, ας πούμε, είναι ένα αλαλούμολο αυτός ο χώρος. Θα δείτε, δεν βγάζει άκρη τι είναι αυτό, ας πούμε. Αλλά είναι αυτός ο ναός ο οποίος έχει μέσα ό,τι πιο Άγιο έχουμε στη γη, έτσι, τον τάφο του Χριστού μας και το σημείο που σταυρώθηκε. Λοιπόν, θα κατέβουμε τώρα κάτω εδώ για να δούμε το μέρος που βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός.